Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Γιώργο τον Δαλιάνη. Θέλω να πω κάποια πράγματα από το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στο ορεινό χωριό Τρυπόταμα της Αχαΐας, εκεί που είχε τις πρώτες του επιδράσεις από τους μερακλείδες κατοίκους, οι οποίοι τραγουδούσαν σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γινόταν παλιά, και στις αγροτικές εργασίες, στο θέρο, στο αλώνισμα, στον τρίγο. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον αγάπησε το δημοτικό τραγούδι και άρχισε από πολύ μικρός να τραγουδά. Αργότερα τρύπησε ένα καλάμι, έφτιαξε μια αυτοσχέδια φλογέρα, άρχισε να παίζει σκοπούς. Μετά το Λύκειο πήγε στην Αθήνα, σπούδασε ραδιοεπικοινωνίες, ταξίδεψε 2 χρόνια ασυρματιστής σε ποντοπόρα πλοία και στη συνέχεια αγόρασε κλαρίνο, πήρε κάποια μαθήματα και με πολλή προσπάθεια και επιμονή άρχισε να παίζει. Εντάχθηκε στην ορχήστρα του πολιτιστικού κέντρου του ΟΤΕ. Εκεί γνωρίστηκε με τον Κώστα Μούτσελο, που τραγουδούσε και μάθηνε λαούτο, και οι δύο λάτρες του παραδοσιακού τραγουδιού παρασύρουν ο ένας τον άλλον σε πρόβες και μελέτες, και οι πολλές ώρες μουσική στο σπίτι έφεραν και ένα άλλο αποτέλεσμα. Τα παιδιά του, ο Χρήστος και η Σταυρούλα, κολλήσαν και αυτό το μικρόβιο και άρχισαν να τραγουδάνε. Η Σταυρούλα είναι πάρα πολύ γνωστή πια, αλλά και ο Χρήστος, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης και έχει παίξει ζωντανά εδώ στο μικρό μας στουντιάκι, αλλά και ο μικρότερος, ο Νικόλας ο Δαλιάνης. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν ελεύθερο σκοπό, έτσι όπως τον ερμηνεύει ο Γιώργος ο Δαλιάνης στο CD «Μαύρα μάτια με πλανέψαν». Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.